28 μου χρόνια. Μετά από 5 χρόνια junk food, ένα ηνομείωμα, μια μεγάλη σοβαρή εγχείρηση, περίπου 3 μήνες διατροφή και 1,5 χρόνο γυμναστική. Έτσι είναι το σώμα μου. Βέβαια, εδώ είμαστε στο ίντερνετ και στο ίντερνετ όλοι έχουν μια άποψη. Δανάη πάχυνες, Δανάη αδυνάτησες, Δανάη σταμάτα να τρως, Δανάη μπράβο σου, δούλεψε το project κορμάρα, Δανάη δεν δούλεψε το project κορμάρα. Όσο είδα από κοντά και ήσουν πολύ διαφορετική από ό,τι σε βλέπω στα βίντεο. Γενικά, τα κιλά είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο για κάποιο λόγο. Το βλέπουμε όχι μόνο στα δικά μου βίντεο, αλλά σε όλο το ελληνικό YouTube και γενικότερα ακόμα σε όλα τα social media. Ήρθε η ώρα όμως να δώσω τη δική μου απάντηση. Κάμερες. Αυτή η μαστίγα. Όλοι ξέρουμε ότι οι κάμερες προσθέτουν κιλά. Τώρα πόσα κιλά, δεν νομίζω να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός. Και αν δεν το ήξερες, καιρός να μάθεις. Γιατί μια κάμερα προσθέτει όγκο σε έναν άνθρωπο? Γιατί πολύ απλά διαφέρουν οι φακοί, οι μηχανισμοί και όλα αυτά. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν τα ξέρω 100%. Όπως ξέρετε, εγώ έχω διάφορες κάμερες. Έχω αυτή εδώ, την αγαπημένη μου, την καλή, την ωραία, που κάνει κάτι πολύ ωραία πλάνα. Και έχω και μια vlog κάμερα. Hello! Και μετά την κάμερα του κινητού που χρησιμοποιώ σε έκτακτες στιγμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 3 διαφορετικές κάμερες δεν μπορούν να έχουν την ίδια ακριβώς εικόνα. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να μην έχουμε μια σωστή αντίληψη για το πώς είναι ένας άνθρωπος. Και στην περίπτωσή μας εγώ, για το πώς είμαι εγώ. Φυσικά υπάρχουν οι κάμερες που παίρνουν διάφορους φακούς, οπότε ανάλογα το φακό φαίνεσαι και διαφορετικός. Είναι φορές που έχω βάλει τον μπόκι που ίσως είναι πολύ κοντινός, με κάνει να φαίνομαι έτσι, λες και χωμάγουλα. Και είναι άλλες φορές αυτός που είναι λίγο καλύτερος, που με κάνει να φαίνομαι λίγο πιο normal. Άρα, έτσι όπως με βλέπετε τώρα, είμαι με αυτήν την καλή, την ακριβή, την κάμερα. Έτσι, είμαι με τη vlog την κάμερα, η οποία χρησιμοποιώ συνήθως από μια τέτοια οπτική γωνία, λίγο κοντά στο πρόσωπό μου, σπάνια είναι τόσο μακριά και μιλάω σε αυτή την κάμερα. Και ακόμα πιο σπάνια μιλάω σε αυτή την κάμερα, γιατί όπως είπα και πριν, τη χρησιμοποιώ σε έκτακτες ανάγκες, όταν δηλαδή έχει σβήσει η vlog η κάμερα. Αλλά βλέπετε λοιπόν 3 διαφορετικά εργαλεία, 3 διαφορετικές Δανάη. Πάμε να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί οι υπόλοιποι παράγοντες που μας κάνουν να φαινόμαστε χοντρούς, λεπτούς, ψηλούς, κοντούς κλπ. Ρούχα. Μου αρέσει να φοράω φαρδιά ρούχα. Νομίζω φαίνεται. Φαρδί πουλόβερ. Φαρδί πουλόβερ. Εδώ να δείτε. Μου αρέσουν να φοράω τα φαρδιά ρούχα. Αλλά ειδικά μέσα σε μια κάμερα που δεν έχει μια πραγματική αντίληψη της πραγματικότητας, βλέπεις εσύ έναν όγκο. Αυτός ο όγκος όμως είναι ένα illusion. Οπότε ας τα αφαιρέσουμε για αυτό το βίντεο. Ας ξεγυμνωθούμε. Αφού τα ξεκινήσαμε έτσι, πάμε να δούμε πώς είναι η πραγματική μου κορμάρα. Κάνω και λίγο flex στα πράτσα μου. Δεν τελειώσαμε όμως εκεί. Διαφορετικές γωνίες λήψης. Τι είναι αυτό? Οι διαφορετικές γωνίες λήψης είναι ανάλογα τη θέση που τραβάει η κάμερα. Δεν ξέρω αν τα λέω επιστημονικά και σωστά, αλλά κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, σε ένα σταθερό μου βίντεο, έχω την κάμερα συνήθως μπροστά μου. Καλή ώρα, έτσι όπως είμαστε εμείς. Αυτό μας κάνει να είμαστε πιο άμεση, να είμαστε στο ίδιο επίπεδο σαν να είμαστε φίλοι. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές λήψεις γωνίες που είτε κολακεύουν είτε δεν κολακεύουν. Όπως για παράδειγμα, το κοντινό. Γεμίζω σχεδόν όλη την οθόνη με το πρόσωπό μου. Είναι πολύ πιο άμεσο, πώς να το πω, πιο intimate, γιατί νιώθεις ότι είσαι πολύ κοντά μου και το πρόσωπό μου φαίνεται πιο μεγάλο. Το μακρινό. Σε σύγκριση με τα άλλα έπιπλα, φαίνομαι πολύ πιο μικροκαμωμένη, πολύ πιο ψηλή, πολύ πιο ωραία, όπως θα ήθελα να φαίνομαι και κανονικά άμα ήμασταν πιο κοντά. Είναι όμως και οπτική γωνία λήψης από κάτω προς τα πάνω, η οποία δεν μου αρέσει και καθόλου φυσικά, γιατί σε τραβάει εδώ από κάτω, φαίνονται προβούλια που δεν έχεις, φαίνεται ο κόλλος μεγάλος, καμία φορά είναι και καλό. Αλλά γενικά δεν το λες και πολύ κολακευτική γωνία. Και τέλος,
Εντάξει, ως τέλος υπάρχουν άπειρες οπτικές γωνίες, αλλά εμείς θα πούμε τα βασικά, είναι το από ψηλά προς τα χαμηλά. Άλλη μια γωνία που δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά, γιατί είναι πολύ περίεργο, μου κάνει το κεφάλι τεράστιο εννοείται και εδώ πάνω φαίνομαι τεράστια και μετά κατεβαίνω σε πιο λεπτό. Εντάξει, ανάλογα το εφέ που θες να βγάλεις μέσα το βίντεό σου, θα τοποθετήσεις και την κάμερά σου αντίστοιχα. Στάση σώματος. Πόσοι από εσάς, θέλω να μου πείτε πραγματικά, πόσοι από εσάς κάθεστε έτσι. Κάθεστε έτσι στον υπολογιστή, στο γραφείο, στο καναπέ, στην καρέκλα, οπουδήποτε. Όλοι καθόμαστε έτσι, αλλά όταν καθόμαστε έτσι, σκύβουμε προς την κάμερα, άρα πάλι καλύπτουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας, με αποτέλεσμα να φαινόμαστε και πιο έτσι, και άμα έχουμε και κάνα πουλόβερ, φαινόμαστε ένας μπόγος. Άμα κάθεσαι έτσι όμως, ίσια πλάτη, κορμοστασιά, ωραία, στήθος έξω, κοιλιά μέσα, όλα αυτά τα έμαθα από τη Δέσποινα, μην νομίζετε ότι τα ήξερα. Φαίνεσαι πολύ διαφορετικός, αλλά αυτό σημαίνει και στην πραγματική ζωή. Αλλά όταν είναι το σώμα σου ευθυγραμμισμένο, είναι πολύ διαφορετικό γιατί όλα τα χαρακτηριστικά του σώματός μας και του προσώπου μας εννοείται, φαίνονται πιο σωστά στις θέσεις τους. Οπότε τώρα τελειώσαμε με τους λόγους. Κάποιος μπορεί να φαίνεται διαφορετικός στην κάμερα. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα όμως. Πόσο ύψος έχω, πόσα κιλά είμαι, πόσα κιλά πρέπει να είναι σε ένας άνθρωπος. Επιτέλους να καταρρύψουμε όλες τις φήμες του ελληνικού YouTube και γενικά των social media και να μαθευτεί η αλήθεια. Ήρθε αυτή η ώρα. Μη μου κλέψεις κανένα πόντο. Όχι, οκ. Κομπλέ. 1,71. Πάμε να δούμε τώρα πόσα κιλά είμαι. Εντάξει, δεν έχω επαγγελματική ζυγαριά και είναι και βράδυ. Έχω φάει το βραδινό μου, είχαμε και cheat meal σήμερα. 68 κιλά. Και πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το ιδανικό βάρος. Θα γκουγκλάρουμε. Μπαίνω σε ένα site και έχει ένα γράφημα που δείχνει διαφορετικά ύψη, διαφορετικά κιλά και σου δείχνει ακριβώς σε ποια κατηγορία είσαι. Αν είναι υγιές το βάρος σου, αν έχεις λιγότερο, αν έχεις περισσότερο, αν είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Το ύψος μου 1,71, άρα είναι κάπου εδώ και τα κιλά μου είναι, είπαμε, 68. Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι το βάρος μου είναι υγιές, ειδικά για το σώμα μου, για το ύψος μου και όλα αυτά. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι είναι διαφορετικός ο άντρας από τη γυναίκα, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Έχουμε άλλο μεταβολισμό δυστυχώς εμείς οι γυναίκες, λίγο πιο δύσκολο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το βίντεο. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε. Ο μόνος λόγος που ανέβηκα στη ζυγαριά είναι ξεκάθαρα γιατί πολλοί από εσάς με ρωτάτε πόσα κιλά είμαι. Αλλά πολλοί κιόλας δεν υπολογίζετε ούτε το ύψος, αλλά ούτε τι είναι αυτά τα κιλά. Είναι λίπος ή μυς. Πλέον έχω χτίσει έτσι το σώμα μου που έχω αρκετούς μυς. Ας κάνουμε άλλη μια φορά flexing. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτά τα μπρατσάκια γιατί δεν με έχω δει ποτέ έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διευκρινίσω αυτό. Δεν πρέπει να σε νοιάζουν τα κιλά, αλλά το ποσοστό λίπους. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι όλοι παραπονιόμαστε πλέον 2018 και καλώς παραπονιόμαστε για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα που μας πλασάρουν από παντού. Από το Instagram, από το χώρο του modeling, από το χώρο του Hollywood. Από παντού βλέπουμε σώματα άπιαστα. Είτε βλέπουμε υπερβολικά μεγάλες καμπύλες τύπου Kim Kardashian, είτε βλέπουμε πάρα πολύ αδύνατα σώματα όπως βλέπουμε τις κοπέλες, τις πασαρέλες, τις Victoria's Secret. Είναι όμως δύο τύποι σωμάτων που δεν είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Και καλώς λοιπόν έχουμε βγει 2018 και δεν μας αρκούνε. Θέλουμε να βλέπουμε και πιο παχουλές, θέλουμε να βλέπουμε και πιο κοντές, θέλουμε να βλέπουμε μαύρες, άσπρες, κίτρινες, πράσινες, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουμε ποικιλία για να δείξουμε λίγο ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά όμως, έρχεται το ακριβώς αντίθετο που γίνεται στα σχόλια στο YouTube. Όχι μόνο στο δικό μου το κανάλι, το βλέπω σε πολλά κορίτσια. Οπότε δεν μπορεί από τη μία να κράζουμε το Hollywood για τα πρότυπα που μας προβάλλουν και από την άλλη να λέμε σε μια κοπέλα σταμάτα να τρως ή φάε τίποτα. Βλέπετε ότι κάπου αυτά φάσχουν και αντιφάσχουν. Κάτι που με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ. Γιατί στο κάτω-κάτω τα κιλά δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή
τα κιλά μου αφορούν μόνο εμένα. Και σε κανέναν άλλον, ούτε σε εσάς, ούτε στο Δημήτρη, ούτε στην αδερφή μου, ούτε σε κανέναν άλλον. Είναι ένα προσωπικό θέμα και ο καθένας βάζει τους στόχους του για το σώμα του. Εμένα ο στόχος μου για το σώμα μου είναι να είμαι καλά στην υγεία μου. Δεν με νοιάζει να είμαι 50 κιλά. Θέλω να έχω μυς, δηλαδή όπως σας έδειξα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπράτσια μου. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα είμαι 68 κιλά και όχι 60, δεν με πειράζει και καθόλου. Γιατί το σώμα μου θέλω να είναι ωραίο, γεροδεμένο, καλοσχηματισμένο. Που okay, πάμε σιγά σιγά σε αυτό με τη βοήθεια της διατροφής και της γυμναστικής που ακολουθώ. Που δεν είναι πάντα όλες οι μέρες οι ίδιες, έτσι. Εννοείται κι εγώ είμαι άνθρωπος, θα το κάνω το cheat meal μου. Θα πω και μια φορά στη Δέσποινα ότι είμαι άρρωστη ενώ δεν είμαι. Ξέρεις, τέτοια πράγματα και είναι απολύτως φυσιολογικό. Οπότε καλό είναι γενικά να χαλαρώσουμε λίγο με τα κιλά. Και νομίζω εκεί ήθελα να κλείσω το βίντεο με αυτό το μήνυμα. Οπότε αυτά από μένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πατήσεις ένα like, να μου γράψεις ένα comment από κάτω. Να με βρεις στο Facebook και στο Instagram. Και subscribe για καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!